Τώρα, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 16χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη αστυνομικών τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε φύγει από πρατήριο καυσίμων χωρίς να πληρώσει. Συγκεντρωμένοι έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκτοξεύουν αντικείμενα προς τους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες πρώτου λάμψης. Νεαροί πεθούν ακόμη και τραπεζοκαθίσματα προς τους αστυνομικούς και χρησιμοποιούν κάδους απορριμμάτων για να στήσουν οδοφράγματα. Δεν μπορούν να βλέπετε ένα μικρό παιδί 13-14 χρονών. Δεν θα πάμε να τους κυνηγήσουμε και να πάμε να πυροβολήσουμε με τα πιστόλια και με τις καραμπίνες. Τι είμαστε, ζούγκλα? Δηλαδή θα καθίσουμε και θα μαζευτούμε όλοι στο μαγαλά και όταν βλέπουμε όποιον θα δούμε θα σκοτώσουμε κι εμείς. Μας ήρθαν, μας είπανε το παιδί είναι, το χτύπησανε, λέει. Αστυνομική λέει, του πάλι του πέρα. Καμερά ασφαλείας κατέγραψε την πορεία του αγροτικού αυτοκινήτου στη μία τα ξημερώματα αφού έχει φύγει από το βενζινάδικο χωρίς ο 16χρονος οδηγός να πληρώσει τα καύσιμα. Ήρθε ένα φορτηγάκι, ζήτησε να βάλει 20 ευρώ πετρέλαιο, έβαλε κανονικά, έκλεισε τη μάνικα και μόλις πήγε να πληρωθεί, πάτησε γκάζι και έφυγε. Θα εντοπιστεί από αστυνομικούς ομάδας βίας και θα ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής για σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο, με το όχημα να κατευθύνεται προς τα διαβατά και τους διοικητές της βίας να το ακολουθούν. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο οδηγός παραβίασε κόκκινα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και επιχείρησε να εμβολήσει μηχανή της βίας η οποία βρέθηκε να προπορεύεται το οχήματός. Εν όψη του άμεσου κινδύνου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, πραγματοποιώντας 2 βολές, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν το όχημα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο αυτού, να προσκρούσει σε τυχείο και να διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένος στο εφημερεύο νοσοκομείο. Και όταν είδαν τελικά ότι δεν συμμορφώνεται, σήκωσαν πιστόλια από πίσω, σπάει το τζάμι, καρφώνεται στο μαξιλαράκι και μετά στο κεφάλι του άτυπου παιδιού. Ο 16χρονος που είναι πατέρας ενός βρέφους μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ώστε να αφαιρεθεί η σφαίρα από το κεφάλι του. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, πάρα πολύ σοβαρά. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αυτοψία παρουσία εισαγγελέα στο σημείο όπου έγινε η καταδίωξη, ενώ ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη. Να ρίξουν να μας σκοτώσουν. Να το σταματήσει να ρίξει το λάστιχο, να περιμένει, όχι να ρίξει το κεφάλι. Το παιδί δεν έχει κάνει του παρανομία τίποτα. Χωρίς αιτία το χτύπησε, σηκώθηκε ένας μάγκας και έριξε. Γιατί το νόμιζε το παιδί, ούτε σκυλί δεν το νόμιζε, τον έριξε όπως ήθελε αυτός. Η πλευρά της οικογένειας του 16χρονου θα διορίσει τεχνικό σύμβουλο για τις συνθήκες που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Επεισόδια έχουμε ακόμη και αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο 16χρονος. Ενώ ο τραυματισμός του έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Συνδεόμαστε με την Πολίνα Κολοκοτρώνη που βρίσκεται εκεί, αλλά και με την Αντιγόνη Θάνου που είναι έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ στην Αθήνα. Πολίνα, να ξεκινήσω με σένα. Νίκο, η οδός Κωνσταντινουπόλεως καίγεται. Είχαμε και νέο γύρο επεισοδίων νωρίς το απόγευμα. Συγγενείς και φίλοι του 16χρονου βγήκαν εξαγριωμένοι από το νοσοκομείο, έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων και τους πυρπόλησαν, φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας. Άρχισαν να εξπενδονίζουν πέτρες και μπουκάλια προς το σημείο που βρισκόταν η αστυνομική, αν και ήταν αρκετά μέτρα μακριά από το νοσοκομείο. Μάλιστα, αναποδογύρισαν και ένα αυτοκίνητο και άρχισαν να το σπάνε με πέτρες. Τώρα ο 16χρονος δίνει πραγματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι δικοί του ζητούν δικαιοσύνη. Αύριο οδηγείται στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα ο αστυνομικός, αλλά σε βάρος και του 16χρονου που χαροπαλεύει, έχει σχηματιστεί από την αστυνομία δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα, απήθεια αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας επιχείρησε να εμβολήσει μία μηχανή της ομάδας Δίας. Να ευχαριστήσουμε την Πολίνα Κολοκοτρώνη. Αντιγόνη Θάνου, έρχομαι σε σένα. Και αυτή την ώρα έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέλη της ΚΝΕ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μετά το περιστατικό που έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυροβολισμό αστυνομικό 16χρονος. Κρατούν πανό, φωνάζουν συνθήματα. Μέχρι αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, Νίκο. Να ευχαριστήσω την Αντιγόνη Θάνου.